Καλησπέρα, όμορφε κόσμε. Χρόνια καλά, Χριστός Ανέστη. Είστε καλά. Αλλάξαμε τοπίο. Τρεις μέρες τώρα βρίσκομαι σε σπίτι φίλων και όπως έκανε την περιήγηση στο χώρο, κάναμε τις τοιχογραφίες. Θα τις δείξουμε αναλυτικά. Την τεχνική τέλος πάντων στους τοίχους, όλον αυτό τον τοίχο και τον από πίσω. Στη κάμερα σήμερα και στον ήχο είναι ο Γιώργος, όχι ο γνωστός ο Γιώργος, ο ιδιοκτήτης του χώρου. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Γιώργο, πρώτη φορά, πιστεύω να τα καταφέρουμε. Μεγάλη μου χαρά που ήρθατε στο σπίτι μου όλοι εσείς. Κατά βάση ο δάσκαλος που μας έκανε τόσο ωραίο σπίτι. Να σε καλά, Γιώργο. Θα διαβάζεις τα μηνύματα, ξέρεις, ήδη έχουν περάσει πολλά. Αν δεν μπορείς προλαβαίνεις, είναι και ο Φώτης εδώ. Πάντως η μπλούζα κάνει θράψη. Τέλεια η μπλούζα, λέει Νέλη Κικάκη. Ναι, παιδιά. Η Κατερίνα Νόητσα. Ήταν καθαρή, ήταν έτσι, έτσι κι αλλιώς. Εσείς Κατερίνας που είμαστε. Η Λίτσα Ζυγομαλά λέει, υπέροχο, το λάτρεψα αυτό το τοίχο. Θα σας πω μετά για την τεχνοτροπία αυτή. Γιώργο, σήκωσε λίγο την κάμερα έτσι, μπράβο, σιγά σιγά θα ερχόμαστε κοντά. Τις καλησπέρες μου σε όλο τον κόσμο, θέλουμε να μας γράφετε από πού μας βλέπετε. Σήμερα ένα ιδιαίτερο έργο, ένα αγαπημένο μου έργο. Απλά λόγω του ότι μπήκα στη διάθεση καλοκαιριού, την προηγούμενη φορά μπήκα στο τυρκουάζ. Σήμερα μπαίνω στα χρώματα τα κροκί, τα κίτρινα, τα πορτοκαλιά, πάλι χαρούμενα χρώματα. Θα δείτε τι θα βγάλω, τι θα δημιουργήσω σήμερα. Ξεκινάμε ήδη τις κοινοποιήσεις μας. Μην ξεχνάμε να κοινοποιούμε και παιδιά. Προσέξτε, το επαναλαμβάνω πάλι, δεν κοινοποιούμε μόνο στο προφίλ μας. Όσες φορές και να κοινοποιήσουμε στο προφίλ μας, μετράει ως μία κοινοποίηση. Πολλοί μου λέτε ότι μα γιατί εγώ το κοινοποίησα 60 φορές. 60 φορές το κοινοποίησατε, αλλά το κοινοποίησατε στο προφίλ σας. Δεν το κοινοποιούμε στο προφίλ μας, το κοινοποιούμε μία φορά και από εκεί και πέρα σε ομάδες, σε φίλους. Λοιπόν, για να μην χάνουμε κιόλας και τη σειρά, γιατί φαντάζομαι ότι μας λέτε τις καλησπέρες σας. Τον λόγο τον έχει ο Γιώργος. Σε λίγο ξεκινάω. Γιώργο, πόσα άτομα είμαστε τώρα? 113 βλέπουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Η Ελευθερία Καρανικόλα λέει ότι τείχος όλα τα λεφτά. Πέρασαν και κάποιοι που λένε ότι έχουν και αυτοί τείχους, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Να ξέρεις. Μπορείς να κατεβάσεις τα μηνύματα από πάνω. Αν μπορείς, δεν έχουμε σήμερα το τέτοιο. Μπορείς να κατεβάσεις λίγο αυτό προσεκτικά, να διαβάσεις όλα αυτά που έχουμε κάνει ό,τι θέλεις, καταλαβαίνεις? Okay, ναι. Αυτό, αλλά δεν έχουμε σήμερα το σελφοκόταρο μαζί μας και δεν μπορούμε να κρατάμε για να διαβάζουμε ό,τι διαβάσουμε σήμερα, παιδιά. Ευχόμαστε τα καλύτερα, η όλη σήμερα. Σήμερα προσπάθησα να κάνω το live τέτοια ώρα που να πίνετε τον καφέ σας, γιατί μετά σίγουρα θα ακολουθήσει η βόλτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που από αύριο ανοίγουμε, δόξα τον Άγιο Θεό, και βγαίνουμε από τα σπίτια μας με προσοχή πάλι. Εύχομαι καλή αντάμωση σε όλους. Περάσαμε δύσκολα, τα μαλλιά μας μεγάλωσαν, τα μουσική μας μεγάλωσαν. Καιρός για καλοπισμό. Γιώργο. Έλα λίγο να μου δείξεις κάτι, σε παρακαλώ. Συγγνώμη σε όλους. Ναι, ναι, ναι. Πού πήγαν τα μηνύματα? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Βλέπουμε τώρα εμάς, παιδιά. Μισό λεπτό, είναι και αυτό ότι έχω και το, πώς το λένε, έτσι εδώ, είμαστε καλά, τώρα τα μηνύματα. Τα μηνύματα δεν φαίνονται. Παιδιά, γράψτε κάτι. Σίγουρα θα έχουμε γράψει. Φώτη, τα βλέπεις? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορούμε να δούμε τα μηνύματά μας. Ξαναγράψτε γράτη. Αλλάζουμε λίγο, δεν πειράζει, παιδιά. Φώτα, διαβάζεις? Διάβαζε τα εσύ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Ναι, συγγνώμη, χάθηκαν οι συνομιλίες από την οθόνη, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, παιδιά. Φώτα, διαβάζεις εσύ? Ναι. Ωραία, διάβαζε τις καλησπέρες και αυτά. Λοιπόν, η Γιούλια η Τριανταφύλου λέει ότι ο τείχος είναι απίθανος και ο φίλος είναι φοβερός. Να είστε καλά. Καλησπέρα από Αθήνα, από Καλυθέα η Ελένη η Μάρκου. Μπράβο, μπράβο, να είστε καλά, παιδιά. Γεια σου, πώς το λέμε. Ελένη Μάρκου, φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα τα μηνύματα. Ό,τι προλαβαίνει. Καλησπέρα από Σιάτιστα. Να είστε καλά, παιδιά. Χρυσούλα Θαλασσινού, ωραία.
Υπέροχα χρώματα από την Έθη Νανούδη Αγγελίδου. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Μία φίλη, μία Γεωργία ρωτάει γιατί, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως το ρωτάει. Γιατί ναι, θα τα διαβάσω και εγώ μετά τα μηνύματα. Καλησπέρα από Πάτρα, από την Έβη τη Χαρά. Καλησπέρα, συνομπίτησα. Είστε υπέροχοι, Ανδριανή Ιωάννου. Κάτι πατήσατε, μας λέει η Γεωργία Πουλίδα, μάλλον. Κάτι πατήσαμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να εμφανιστούν ξανά, μπορεί να. Δεν ξέρω τι γίνεται στα σχόλια. Κούκου σου λέει ένα αστεράκι η Σοφία. Καλό απόγευμα που έδεσα η Κυριακή Ξή. Πώς λέμε Ξή Παπαμήτρου. Λοιπόν, Γιώργο, έλα κοντά μου. Σήμερα χρησιμοποιούμε. Μιλάτε για να σκέφτεστε. Μιλάς, ο Γιώργος δείχνει εδώ. Ξεκινάω σήμερα τη βάση μου με κροκί. Γιώτα, δεν ξέρω τι πάθανε και δεν όχρα. Καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Λέει Πέλα Γαλανού. Γεια σου Πέλα. Η Χαλκιδική Παρούσα από τη Μεροπή Σαμαρά. Γεια σου από το Μεροπάκι. Κίτρινο. Καλησπέρα από Φλόρινα, λέει η Λίτσα Τζόρλι. Τζόρλι, δεν ξέρω. Περιτώ να σας πω παιδιά πάλι και ακόμα μια φορά. Η Κυριακή ότι... έχει έτοιμη Παύλοβα, λέει. Παύλοβα. Αχ, να μας στείλει. Παύλοβα, διαθέσιμο λέει για τοιχογραφία, έρχεσαι. Πολύ ωραίο φόντο από την Κατερίνα Σαλαρούσου κάτι. Υπέροχα αποτελέσματα και στους δύο τείχους, από την Νίκη Μασούρα. Λένα Καραλή, καλησπέρα. Έπι Νανούδη, καλό απόγευμα από Γιαννιτσά. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα από Βέρεια. Μεγάλη σπάτουλα σήμερα. Κάνω τη μίξη των χρωμάτων κανονικά, βλέπετε σήμερα πολύ έντονα τα χρώματα. Καλησπέρα από Σέρες, από την Τασούλα Μπαλτζή. Καλησπέρα Τασούλα. Λίγη σιένα μέσα για να σπάσει, το βλέπετε. Λίγο σταθερός λέει ο καμεραμάν. Σε λίγο θα αρχίσω να το γυρίσω εδώ. Ο σκηνοθέτης έχει άλλη άποψη σήμερα. Γεια από Λεμεσό, η Στέλλα η Χαραλάμπους. Γεια σου Κύπρος, γεια σου Στέλλα. Και η Κατερίνη είναι παρούσα με τη Ξένια Σαζόνοβα. Βλέπετε τι κάνω παιδιά, καμβά έχω 50-90. Τι πάρα τα πονάρω. Με το σάρα το καμβά μου. Αν δεν έρθω, πώς θα το διαβάσω. Η Αρετή ήρθε τώρα και μας παρακολουθεί. Καλησπέρα από Αθήνα, η Άντζελα Ιατρού. Επίσης η Μάτα Σίμα από Αθήνα. Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, αγαπημένη, ήταν από την Άντια. Γεια σου, Νάντια. Και ο νέος κόσμος σήμερα μαζί. Υπέροχοι οι πίνακες, η Μαργαρίτα Τζαβάρα. Τις καλησπέρες έχει δάσκαλε από την Αρετή. Καλό απόγευμα από τη Δόνα Καλογεράκη. Έλα εδώ Γιώργο μαζί μου τώρα. Τώρα θα είσαι ακριβώς εδώ για να δείχνεις. Μπράβο, τέλεια, εδώ. Πάρα πολύ καλά. Για να τελειώνω, εγώ παίρνω τη μεγάλη μου την πατρόνκα, παιδιά. Απαλά, ακουμπάω. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχει κενά και ενσωματών, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Τα κενά δεν μας χαλάνε, μας αρέσουνε. Καλησπέρα όλες από Γερμανία, από τη Μιλιάδου Κατερίνα. Γεια η αγαπημένη Κατερίνα. Φόρμα της Νανάς Τζίμα είναι εδώ σήμερα. Η φόρμα. Καλησπέρα από τη Βέρα Κατακαλού. Κατακαλού, ναι, να σε καλά Βέρα μου. Γεια σου Ρέτσι μου. Έπιστα, τα ελληνικά τα έχουμε κατεργήσει πλήρως. Τα βλέπετε παιδιά. Έχουμε κάνει ένα μικρό από τα γνωστά μας. Η Χαλκίδα Μελιώτα Σκιακαντάρη. Γεια σου δάσκαλε, καλό και ευχάριστο μήνα η Βίκη Κουλ. Καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα. Από Πάτρα όμορφη λέει καλησπέρα η Τόνια Χρήστου. Καλησπέρα Τόνια, καλησπέρα. Παραμυθιάτες Πρωτείας λέει Γρηγόρης Γεωργία. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Γεωργία. Είμαστε καλά. Mm-hmm. Πάμε να σκουρίνω λίγο. Μόνο η Γεωργία είναι μεταξύ λέει καλησπέρα και ο Γρηγόρης. Τη σηκώνω, το τραβάω πίσω, ναι. Η Στέλλα είναι μαζί μας τώρα και μας λέει ότι τα χρώματα είναι υπέροχα. Το βλέπετε παιδιά, σκουραίνω, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Βάζω μόνο τη σπάτουλα και τα γονάρω. Βάγια Μάλτ, καλησπέρα από Βόλο. Γεια σου Βάγια.
καφέ πατάει λοιπόν. Βλέπετε, λαδίζει. Ήδη ετοιμάζουμε τον τοίχο μας. Τοίχος θα είναι, το πρόδωσα. Και με τον ίδιο τρόπο πάλι ενσωματώνω. Η Μαρία Στάγκου, καλησπέρα από Πτολεμαϊδά. Γεια σου Πτολεμαϊδά, γεια σου Μαρία. Οριζόντια κάθετα. Απόλυτα. Συνειρμούς κάνω δάσκαλο. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Ωραίο. Υπέροχο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εδώ μέσα. Φωτεινό, ανοιξιάτικο. Δεν μπορώ να κάνω κοινοποίηση, για χάρη που κρατάω το κινητό. Λοιπόν. Άρα και εγώ ακούγομαι τώρα που μιλάω. Λοιπόν, διάβαζε Φώτη, εσένα ακούνε όλοι. Όλοι ακούνε. Εσένα. Θα διαβάσω όταν μου έρθει κάτι. Α, δεν έρχονται, μιλάνε, δεν ασχολούνται. Λοιπόν, κάνε ένα zoom λοιπόν, Γιώργο, να δούνε το χρώμα. Νευροκόπη δράμα, συντροσιά, λέει Παρασχίδου, καλησπέρα. Η Μαρία Μαράκη Λιάδη, εδώ είμαστε με ανοιχτά τα μάτια. Χαίρομαι, παιδιά. Η Καρίνα ήρθε μαζί μας και παρακολουθεί. Καλησπέρα από Καναδά, αυτό είναι ακριλικό ή λαδοκογιάρο, τα ήχο. Ακριλικά, παιδιά, ακριλικά. Μόνο ακριλικά. Αθήνα, τέλειος ο χώρος, απίθανα τα χρώματα. Η Χριστίνα Καμπουρόλια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα από Γιάννενα, η Αλίκη Μπεζεβέγη. Φανταστικά χρώματα, η Γεωργία Οξανιάν. Θα χαρώ πολύ να έρθει Χαλκιδική. Μου δανειάει η Ελευθερία η Καρανικόλα. Χρήστο, θα πάω από δίπλα σου τώρα όμως για να παίρνω. Εδώ θα είσαι, εδώ ακριβώς, okay. Σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ θα δουλέψω εδώ. Ωραία. Για να μπορεί να βλέπει ο κόσμος ακριβώς. Ευτυχώς με ροπάκι, γιατί το χάμπος λέω, μ' ακούνε, δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλά να μάθουμε σήμερα ένα Στεφάνι Ελιάς. Καλησπέρα από Παπάφη, λέει Χάνα Χάνα. Γεια σου Χάνα. Χάνα Χάνα, Χάνα. Λοιπόν, τι κάνω, το πρώτο που κάνω είναι να αφαιρέσω χρώμα. Αν το κάνετε στο σπίτι σας, εσείς δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε χρώμα. Το μόνο που κάνετε είναι απλά να περιμένετε να στεγνώσει. Καλησπέρα στην υπέροχη Ρόδο. Απίθανα χρώματα μας είπε η Μαρία η Πέτρα. Από τη Ρόδο. Να δω τι θα φτιάξετε. Αναρωτιέται η Πουλίδα η Γεωργία. Σήμερα είπα θα φτιάξω Στεφάνι. Μ' αρέσουν τα Στεφάνια, αυτό το ξέρετε. Αλλά θα φτιάξω Στεφάνι Ελιάς. Τέλεια χρώματα, καλησπέρα από Κόρινθο, η Σόφη 30. Το μόνο που 30. Κάνω είναι απλά, το βλέπετε. Καλησπέρα από Γερμανία, Ιακωβίδου, Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία. Ο Αβραάμ μας εύχεται καλό μήνα και καλησπέρα λέει σε εσάς, παιδιά. Τι κάνω, αφαιρώ το χρώμα μου για να μπορώ να δουλέψω το κλαδί της ελιάς. Και αφαιρώ και μερικά κομμάτια μου έτσι ελεύθερα για να μπορώ να βάλω φύλλα. Το έχουμε δείξει αυτό με το Στεφάνι το Χριστουγεννιάτικο. Και εμείς αγαπάμε, Κατερίνα, με το Στεφάνι πάρα πολύ. Πουλάμε car, can we have English subtitles? Δυστυχώς δεν μπορούμε τώρα να έχουμε, θα τις απαντήσουμε όμως σε λίγο. Απάντησα. Καλησπέρα. Αγγλικά. Καλησπέρα από Άσυρο. Πουλάμε car. Καλησπέρα Χρήστο από Μεσημεριά. Αφροδίτη Κουγιουμτσίδου. Γεια σου Αφροδίτη. Αγαπημένο θέμα δάσκαλη Μαριλένη. Καλησπέρα από Λάρισα Φάρισα Λαϊντία Λικουρέζου. Γεια σου Ντία. Καλησπέρα από Ωρεόκαστρο Στεφάνι Ελιάς, υπέροχα από την Έλενα Βάντερ στην Χόβεν. Γεια σου Έλενα. Θέλουμε εσένα να ακούμε μόνο, δεν μας ενδιαφέρουν τα σχόλια, μας λέει η Χριστίνα η φίλη. Αλλά ναι, όχι, δεν πάει. Ο δάσκαλος έχει άλλη άποψη. Καλησπέρα από Αμουλιανή, μας λέει ο Ζαφύρης ο Πανταζάκης. Γεια σου Ζαφύρη. Αχ, Αμουλιανή. Χαιρετισμούς λέει από Κατερίνη, φανταστικό το θέμα σας. Λέει η Μαρία η Τορέγκα. Γεια σου Μαράκη. Λοιπόν, τι κάνω τώρα παιδιά, έχω αφαιρέσει ό,τι μπορούσα και πάλι ενσωματώνω με την πατρόγκα μου για να στεγνώσει. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορεί να στεγνώσει το έργο μας. Για να δουλέψουμε. Ιδάλλως είπαμε, θα μπορούσα κάλλιστα να το αφήσω να στεγνώσει. Έχω βγάλει το περισσότερο χρώμα και τώρα αυτή τη στιγμή εγώ θα πάω λίγο να αφήσω το πινελό μέσα στο νερό, το μεγάλο μου, για να μην το χαλάσω και επανέρχομαι σε ένα λεπτό. Thank you.
WhatsApp. Καλησπέρα από Σέρες, μας λέει το έρασε τέχνη μας Σέρες. Από Βελεστίνο τις καλησπέρες μας στέλνει η Μαρία Ιπάτα. Γεια σας παιδιά, εσύ κοντά μου Γιώργο. Απίθανα χρώματα, Γιούλα Λαγωνίση, τους τρελαίνεις. Πολύ ζεστά χρώματα μας λέει η Ρούσου η Κατερίνα. Είπαμε σήμερα ήλιος. Αναστασά του Δήμητρα λέει καλησπέρα, καλή απελευθέρωση, αμήν. Αμήν παιδιά. Σουφλή Εύρου, Αναστασία Καρακατσάνη. Είναι χαρούμενη που είναι μαζί μας σήμερα. Ο Γιώργος ρωτάει αν μπα ο Φώτης είναι αυτός. Δεν ξέρουμε, στο τέλος θα γίνει η αποκάλυψη Γιώργο. Τι ωραία παρέα, ποιος το λέει αυτό, μεταδίδεται λέει ευχάριστο κλίμα η Χρυσούλα η Θαλασσινού. Γεια σου ρε Χρυσού. Σαν τη Ρίγα τέλειο. Εσύ με το όνομά σου μόνο μεταδίδεις ωραίο κλίμα. Κάνω κλαδιά παιδιά. Πινελάκι για να βγάλω κλαδιά. Τα πρώτα φύλλα μου έτσι κι αλλιώς θα είναι αυτό το χρώμα, δεν μπαίνω ακόμα στα πράσινα. Μπαίνω στο καφέ Βαντάι και στην όμπρα την ομή. Άννα Μιχαήλ, Χερουβίμ, θαυμάσιο. Καλό μήνα και λοιπόν. Δημιουργικός λέει, Ροδούλα Αρχανιαλάκη. Τα πρώτα μας φύλλα. Εμείς ευχαριστούμε Χρυσούλα που είσαι μαζί μας. Το βλέπετε παιδιά, ακουμπάω, πατάω, σηκώνω. Ακουμπάω, πατάω, σηκώνω. Χρώματα υλού βασιλέματος μας λέει η Ειρήνη Διακολούκα. Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου συνάδελφε, λέει καθησυχάζει τις ψυχές τους. Ειρήνη από Ρόδο, φιλιά πολλά από Ειρήνη Λίζα. Υπέροχα χρώματα ζεστά αγαπημένα, αναμένει λέει με αγωνία το τέλεσμα η Ελευθερία Καρανικόλα. Η Μεροπάκη Σαμαρά θυμάται κάτι, δεν το έχουμε ξεχάσει μην νομίζεις. Κανένας. Το βλέπετε παιδιά, δεν κάνω από την ίδια. Καλό μήνα από Θεσσαλονίκη. Ποιος? Η Αντζέλικα Εκίζογλου. Ναι. Εκίζογλου, συγγνώμη για τα λάθη παιδιά. Στεφάνη Ελιάς, για τον καθέναν συμβολίζει και κάτι ξεχωριστό. Το σεμινάριο έτσι και αλλιώς το είχα ανεβάσει, Ελιά Ελλήνων έμβλημα. Το αγαπημένο δέντρο σχεδόν όλων των Ελλήνων και κόσμου. Ναι, ναι, εθνικό σύμβολο. Λοιπόν. Κυριώτη Δέσποινα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Δέσποινα. Παιδιά, τι κάνουμε. Τι ωραίο θέμα, ωραία χρώματα. Λέει ωραία παρέα Γεωργία Ιακωβίδου. Μην ξεχνάμε, τι κάνουμε. Κοινοποίησεις παιδιά, κοινοποίησεις στα προφίλ σας. Σε ομάδες. Χριστίν Τσάβ λέει υπέροχο. Γεια σου Χριστίνα. Το πινέλο λέει έχει χρώμα τώρα για τα φύλλα. Ναι. Ρωτάει. Έχω βάλει εδώ έχω βάλει όμπρα ομή, καφέ Βαντάι, γιατί ήδη υπάρχει το κίτρινο, υπάρχει η σιένα, υπάρχει η όχρα και όλο αυτό μας βγάζει κατευθείαν το λαδί. Ούνα μπράτσο λέει, δέστε Κωνσταρίκα, Buenos Dias. Buenos Rita Dias. Ρίτα Σεσίλια. Ξεχάστηκε λέει η Αγγέλικα, τώρα μπήκε, οκ. Okay. Τι νούμερο Πινελόπη έχεις, δεν ξέρω αν αυτό είναι για μας. Τι να κάνουμε λέει, κοινοποιήστε παιδιά. Κοινοποιούμε ναι. Παιδιά. Κατερίνα Δημιουργής, καλησπέρα από Κρήτη. Κάνουμε και τίποτα άλλο μωρό, μου λέει. Μιλάνε μεταξύ τους, δεν είναι για μας αυτό. πολύ γλυκές αποχρώσεις, ωραία χρώματα από τη Χριστίνα Φιλ. Καλησπέρα από Τρίκαλα, Τσερβούλα Λίτσα. Βάζω μερικές σελίτσες της πίσω. Και ο Τζόρτζ Γεωργιάδης μόλις ήρθε στην παρέα μας. Γεια σου Γιώργο. Νανά Τζίμα. Ηρεμία λέει έχουν τα χρώματα, απλά υπέροχα. Βάζουμε τις πρώτες σελίτσες. Σύνδη Κουμαράς, it's beautiful. Αλλάζω πινελάκι, έχει λασπώσει αυτό.
Παίρνω άλλο και πάμε να βάλουμε τα πρώτα μας συγγνώμη, πράσινα. Ο Μεμέτα Πτούλα σου λέει ότι έχεις καλό χέρι. Α, δεν μπορεί να θέσω. Να καλά. South Africa είναι μαζί μας. Μπράβο. Γεια σου, Μεμέτα. Να πω στα τουρκικά. Πώς το λένε. Λοιπόν, πράσινο λοιπόν. Τσόκτε σε κιούρεντερ, Μεμέτ. Άτα. Πιάσαμε όλα. Creators, λέει φιλάκια, όμορφο από την Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους μαραζδίπηδε. Πολύ ωραία δουλειά, έχει σταυρούλα η Δόλια. Πέρα Νόβα, αγαπώ συνέχισε από την Ειρήνη. Τη διακολύκα. Πάμε λοιπόν. Βάζουμε τώρα ελάχιστο πράσινο στα ήδη υπάρχοντα φύλλα και σε κάποια άλλα. Κύπρος, φυλά στην Κύπρο. Ελάχιστα, γιατί απλά βγάζουμε αποχρώσεις, φυλά στην Κύπρο. Με μάσκο, άσκο, υπέροχο. Ελένη Μπαζιώτου, κίτρινο, σιένα και καφέ τα χρώματα. Ναι. Κίτρινο, σιένα και καφέ τα χρώματα, ναι. Το περίμενε πώς και πώς. Καλησπέρα σε όλους από τη Χρύσα Ζήκου. Γεια σου, Χρύσα. Στέλλα Παπαδάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Υπέροχο και σήμερα το έργο σας. Όντως είναι υπέροχο, είναι εξαιρετικό. Σωτηρία Ρόμπολα, πανέμορφο δάσκαλε. Να είστε καλά, παιδιά. Η Αντζέλικα κόλλησε και την Όλγα. Ποια Όλγα? Κόλλησε την Όλγα, δεν ξέρω ποια Όλγα, αλλά μάλλον την είσαι πολύ στο live. Η Ελενάκη είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Ελένη μου. Τέλειο από την Ελένη την Μπαζιώτου. Γεια σου, Ελένη. Αλλάζω χρώμα. Ριζάκι. Λίγο ριζάκι. Ένα λάδι στα φύλλα. Μαρία Πρασγιούτη, εξαιρετικό, λέει όπως πάντα. Θα συμφωνήσουμε μαζί σου. Ένα κλασικό έργο, παιδιά. Μπαίνει σε οποιοδήποτε σπίτι. Εύκολη τεχνική. Τέλειο. Για μένα, λέει. Για σένα, λέει. Okay. Ηφηγένεια, καραπάκι, φανταστικό, μπράβο, λέει την καλησπέρα μου. Κάποια έχασα τώρα. Γεια σας από Γερμανία, Τενίδου Όλγα. Γεια σου, υπέροχα, Όλγα. Φωτεινά χρώματα από Ξάνθη. Όλγα Παπακοσταντίνου. Φιλιά και σε εσένα και στη φίλη σου από τη Γερμανία, λοιπόν, Αντζέλικα. Φανταστικό η Όλγα. Λοιπόν, αρχίσουμε να ανοίγουμε, να βάζουμε τα φωτεινά μας χρώματα. Γρή ανοιχτό. Κορώνα Ηλιάς, επίκαιρο όσο ποτέ, μας λέει ο Αχιλλέας Δήμας. Όντως είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Καταπληκτικό. Γεια σου, Αχιλλέα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Δήμητρα. Μας δίνει συγχαρητήρια. Λόγω του ότι είναι βρεγμένο, προσπαθώ να κουμπάω το πινέλο μου γρήγορα. Το βλέπετε και οι κινήσεις μου είναι διαφορετικές. Αυτό θα πάει Κρήτη, μας λέει η Στέλλα Παπαδάκη. Αμήν. Αγαπάμε Κρήτη όπως πινάκι. Το τελευταίο Αμήν. Χρώμα ποιο είναι, δεν ακούγεται καλά είναι ο δάσκαλος. Είναι γκρι ανοιχτό, είναι το βοτσαλί. Είναι το stone. Γκρι ανοιχτό, το λέω ακόμα μια φορά. Το ασημί της ελιάς. Τι πινέλο χρησιμοποιούμε, ρωτάει η Αναστασία. 18-18. Η Αποστολία ήρθε μαζί μας. Γεια σου, Αποστολία. Συγχαρητήρια από την Έμιλη Εσίμη. Έμι. Να είναι καλά. Α, ωραίο φαίνεται, ε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι, χαίρομαι. Εκπληκτικό, μπράβο, ευχαριστούμε, μπράβο. Χρήστο από τη Μάτα Σιμ. Το ζωντάνεψες πολύ, σου λέει η Χρυσούλα η Θαλασσινού. Λοιπόν, λίγο τονίζω κλαδάκι. Η Ελένη Μπαζιώτου, η Μπαζιώτου Ελένη μας λέει ότι είναι
Συμβολικό το έργο σήμερα, ναι, και είναι υπέροχο. Είναι συμβολικό, παιδιά. Ελεύθερες κινήσεις. Υπάρχει γραμμές που θέλω να κάνω. Τέλεια. Παιδιά, δεν βάζω ακόμα χρυσό, γιατί είπα θα βάλω χρυσό. Τι έγινε, ε? Μποτσαλή, Κατερίνα, ναι. Λοιπόν, ασφαλώς και μπορείτε να έχετε λίγο πιο κοντινό πλάνο αμέσως. Λοιπόν, το βγάζω το κλαδί μου εδώ. Κοιτάξτε, βάζω κι άλλο ένα κλαδάκι εδώ για να δέσω τα κλαδιά μου. Καλησπέρας από τη Δήμητρα Ντέμ και πολύ όμορφο, φανταστικό η Σούλα η Καλφαγιάννη. Γεια σας παιδιά, το θέλω τώρα, ξέρετε που θα με βρείτε, μας λέει η Αποστολία η Παπαρίζου. Ναι, μ' αρέσει και εμένα. Πρέπεζα λέει θα έρθει, σφαγή θα γίνει σήμερα για το ποιος θα το πάρει. Παιδιά, κοινοποιείτε. Κοινοποιήσεις, παιδιά. Κοινοποιείτε γι' αυτό. Λίγο φως. Η Ντέπη από Αθήνα μας λέει καλησπέρες, ότι είναι αγαπημένο το θέμα. Πολύ όμορφο από τη Λουκία Σακά, υπέροχο από την Λίτσα Τσεργούλα. Γεια σου Λίτσα. Η Φλωρεντία ήρθε μαζί μας. Γεια σου Φλωρεντία. Η Γεωργία η Πουλίδα θέλει χρυσό, δεν ξέρω τι εννοεί. Ξέρει τι εννοεί, ξέρει. Ξέρει, οι δυο σας ξέρετε, πολύ όμορφο από την Κωνσταντίνα Μακρύ. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Σε λίγο θα βάλουμε και κορδέλα, να το δέσουμε, να το φτιάξουμε λίγο πιο παραδοσιακό. Θα παίξουμε με κορδέλα, δεν ξέρω αν θα βάλω τυρκουάζ, αν θα βάλω κόκκινη, θα δω. Τώρα θα δώσω λίγο έμφαση παραπάνω στις ελιές, σε κάποια σκοτάδια. Βάζω λοιπόν το μαύρο μου. Συγχαρητήρια και στο καμεραμάν, λέει καθαρή εικόνα και καθαρός λόγος. Σήμερα άλλος τραβάει, άλλος διαβάζει. Ο Γιώργος τραβάει βίντεο, ο Φώτης... Ολόκληρη ομάδα τον πλαισιώ. Από εδώ και πέρα τα live θα γίνονται εδώ. Ο Στέφανος παρακολουθεί, τέλειο από δράμα μας λέει η Βασιλιάδου Ανδρονίκη. Γιούλα Λαγωνίση, τέλειο, μπράβο δάσκαλε. Να βάλουμε λίγο τις ελιές μας. Έχουμε και μία πρόταση, έχουμε στο σπίτι ένα παλιό χαμηλό τραπεζάκι που ανοίγουν φύλλα για πίτα παλιά. Και το σκεφτόμουν πάντα να του κάνω ένα στεφάνι ελιάς. Ό,τι καλύτερο είναι για μένα. Να το κάνει μια πίτα πρώτα και μετά να το κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, έτσι. Ας μας στείλει καμία πίτα. Μας διορθώνουν για ένα λάθος που κάναμε η Μαρία η Πρασιούτη και μας λέει ότι έγινε λάθος. Θα πάει στο πανόραμα σήμερα το έργο. Α, εντάξει. Μαρία, να δω κοινοποίησεις. Στην Πατησίνα ζητάει η Χρυσούλα η Θαλασσινού και λέει ότι θα έρθει. Γεμάτο ελιές, άλλωστε είναι εκεί ο τόπος. Εξαιρετικό μας λέει η Μαριάννα η Τζόγια. Πάνω σε ξύλο είναι ή σε καμβά? Σε καμβά, αλλά γίνεται πολύ ωραίο σε ξύλο. Το μεροπάκι έβαλε ήδη καρφί στον τοίχο. Τέλειο λέει και με κορδελίτσα, φανταστικό χρυσό και τυρκουάζ. Κορδέλα γιατί είναι δικό μου, μας λέει η Φλόρα η Καραμολέκου. Κόκκινη κορδέλα μας λέει η Εκίζογλου η Αγγέλικα. Θέλω κι άλλες ελίτσες στο Στεφάνι, λέει χρυσοπράσινες η Δήμητρα ή Χαγκιδάκη. Δεν έχω λόγια, εξαιρετικό από την Κασαμπάλη Κατερίνη. Χαμός, παιδιά, χαμός. Μόνο ζούμε καλά, την απόλυτη δημιουργία, ναι, η Χρυσούλα η Θαλασσινού. Olive Brand Cindy Κουμάρας. Καλό το team τελικά μας λέει η Γεωργία Πουλίδα. Η Άννα Τσολάκη ήρθε στην παρέα μας. Γεια σου Άννα. Σε ευχαριστεί η Άτζελα η Ακρού, όπως πάντα εξαιρετικό. Μπράβο στους βοηθούς λένε. Γεια σου Φώτη και Πέτρου από την Αρετή. Γεια σου Αρετή. Γεια σου Αρετή, φιλάκια. Λοιπόν. Μας έλειψες να σε δούμε με τα ωραία σου τα αγγλικά και τις ωραίες τις πίτες, Αρετή, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θέλω να βάλω αντανακλάσεις ουρανού πάνω στα φύλλα μου και θέλω να βάλω τυρκουάζ. Τυρκουάζ. Αγαπημένο το τυρκουάζ. Τυρκουάζ, λοιπόν, παιδιά, παίρνω να βάλω αντανακλάσεις πάνω στα φύλλα μου. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Δέστε. Τέλειο μας λέει η τριανταφυλή του η Φιλίκα. Η Μαρίνα ήρθε μαζί μας. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου Μαρίνα. Απλά μερικά φιλαράκια θα τα τονίσω. Μερικές διευκρινήσεις λίγο θέλουμε για τα χρώματα που έχουν οι ελιές από το δάσκαλο.
Το βλέπετε, να το κάνουμε και λίγο καλοκαιρινό. Αντανακλάσεις λοιπόν χρωμάτων μέσα. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο το χρώμα της ελιάς, σας έχουμε και κάτι άλλο, έτσι, ναι. Μαρία κράει όταν ο καλλιτέχνης λέει κάνει πραγματικότητα. Είδατε πόσο όμορφο έδειξε τώρα το κλαδί μας. Καταπληκτικό από την Άννη Δημινά. Αγαπά του τυρκουάζ Λίζα, η Λίτσα η Ζυγομαλά. Η Δήμητρα Ιντέμ έχει πολλές ελές έξω από το σπίτι της, λέει, οπότε πρέπει να πάει εκεί το έργο. Λοιπόν, παιδάκια, δέστε λίγο το έργο όρθιο προς το παρόν, γιατί θα το κρεμάσω με κόκκινη κορδέλα. Εδώ. Η Ειρήνη Φίτρου λέει ότι είναι καταπληκτικό και πότε θα πάρουν και αυτή σειρά. Να πάρουν σειρά από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί, λοιπόν. Η Ειρήνη κοινοποιείς για να... Τώρα, ο Φώτης θα μιλάει και θα λέει τα τέτοια. Εσείς ελάτε λίγο να δείτε αυτό που έκανα τρεις μέρες σήμερα, μέχρι σήμερα από την Παρασκευή. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν. Έχω κάνει τεχνοτροπία εδώ του σπιτιού, γι' αυτό βρίσκομαι και στα παιδιά. Όντως, Κατερίνα, του πήγε το τουρκουάζ πολύ. Λοιπόν, τείχος απλός, τη βλέπετε τεχνική. Παλαιωμένο βικτοριανό λοιπόν, με πολλά στένσιλ. Εύχομαι να σας αρέσει. Θα το δείτε και πιο αναλυτικά. Καλώς γίνεται με τα πράγματα. Ο κάτω του δεν φτάνω μέχρι εκεί. Ο άλλος μας δείχνει τη Σαϊζίκου. Να δούμε λίγο το ανάγλυφο του στένσιλ. Όλο αυτό. Πολύ ωραία. Μπράβο. Δείξει και πάνω όλος ο τείχος, παιδιά, όλος ο τείχος. Το τυρκουάζ τελικά έδειξε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε. Γιώργο, έλα λίγο μαζί μου από εδώ. Δείξε λίγο και την κολόνα. Δείξε λίγο και την κολόνα εδώ στον κόσμο να το δει. Τέλεια. Η Όλγα η εκτενή του λέει ότι πρέπει να πας και στη Γερμανία. Καλέστε μας, παιδιά, μακάρι να έρθουμε. Γιώργο, έλα μαζί μου εδώ. Έλα από εδώ να δούμε λίγο και τον τοίχο αυτόν. Ναι, παιδιά, αποδεχόμαστε τις προσκλήσεις, να ξέρετε. Σοφία Βασιλιάδου, καλησπέρα από άλλο πόλη, μας λέει υπέροχο. Φέρε σε μένα να το κρατήσω λίγο, να σου το δείξω εγώ τώρα λίγο ένα λεπτό. Παίρνω λίγο την κάμερα εγώ, παιδιά, λίγο θα τρέμει το χέρι μου, γιατί εγώ λίγο το αριστερό το έχω. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Δέστε την υφή του τοίχου. Όλος ο τοίχος λοιπόν, τεχνική παλαίωσης, τοίχου, κοιτάξτε το όλο. Α, περιττό να σας πω, έχουμε και την κάρμα εδώ, κοιτάξτε την κάτω. Κατερίνα, κάρμα. Ερχόμαστε. Να την και η κάρμα μας, βρίσκεται εδώ. Κοιτάτε λοιπόν όλα τα μοτίβο, πόσο όμορφα δέσανε στον τοίχο. Μαριάννα Τζόγια, τεχνοτροπία και χρώματα απλά μαγικά μας λέει. Παιδιά, τα χρώματα όλα είναι της Talens, της Άμστερνταμ, ακριλικά, όπως ακριβώς σε τείχους. Όπως σε... Είναι, μας λέει. Η παλαίωση... Και το καφέ τι χρώμα είναι. Αυτό, παιδιά, θα το δείξω εγώ. Τώρα γυρνάω ξανά στον καμβά. Και το τυρκουάς, θα χρώμα γίνει είναι. Μάθημα, θα γίνει σεμινάριο τώρα που θα ανοίξουν οι καιροί. Στο παραδίδω, η Κέρι, θα πάω λίγο εκεί για να μιλήσω. Τώρα που θα ανοίξει ο καιρός, θα κάνω κάποια σεμινάρια τεχνοτροπίας τείχου. Για όσους είναι κοντά να μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους αυτούς που παρακολουθούν τα διαδικτυακά μου μαθήματα. Σε καθημερινή βάση τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βγουν εντός ολίγου και κάποια άλλα. Λοιπόν, εύχομαι να πήραν οι παλιοί τα έργα τους, να μου το πούνε και συνεχίζουν να πηγαίνουν τα έργα αυτά. Ρωτάνε αν τα χρώματα στον τοίχο είναι ακριλικά. Είναι ακριλικά. Και αν χρησιμοποιήθηκε στένσιλ τοίχου. Talens, το λέω γιατί δεν περίμενα κι εγώ, όλα τα ακριλικά είναι. Το τυρκουάζ, το θυμάστε την προηγούμενη. Είναι αυτό ακριβώς. Όλος ο τοίχος λοιπόν είναι με το τυρκουάζ αυτό. Τα χρώματα λοιπόν που χρησιμοποιήθηκαν σε όλη αυτή τη φάση.
Ας, η όμπρα η ομή και η όμπρα η ψημένη που κάπου εδώ την έχω. Εδώ, τρία χρώματα για να γίνει όλο αυτό. Και εδώ πίσω έχω η βουάρ, όμπρα ομή, καφέ βαντάικ, όμπρα ψημένη. Αυτά και χρυσό φυσικά, το όρο που το έχω βάλει σε κάποια σημεία, λίγο να αντανακλάσει λίγο το φως. Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι αριστούργημα. Τελικά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε μόνο σε επιπλάκια ή σε καμβαδάκια ή σε μικρά διακοσμητικά. Υπάρχουν και ιδιαίτερα στένσιλ που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στον τοίχο. Οι τεχνοτροπίες είναι καταπληκτικές. Βέβαια, αν θα κάνετε κάτι τέτοιο, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να το χαλάσετε. Πρέπει να το αποφασίσετε πάρα πολύ. Φώτη, η Ελένη Μαγιαζή μας λέει ότι πραγματικά ο τοίχος δεν υπάρχει. Η Κρίστιν Τσάβ όμως ρωτάει, συμφέρει, βρε Χρήστο. Αν συμφέρει τι, για δέστε, η τεχνοτροπία είναι ακριβή. Χριστίνα, αν πάω εγώ να την κάνω, την τεχνοτροπία κάπου, είναι ακριβή, το τετραγωνικό πάει ακριβά. Δεν λέμε τιμές τώρα, αλλά όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο και ο χρόνος που απαιτείται και η δουλειά τα επαναστήματα γενικώς. Συμφέρει όποιος θα το κάνει να το κάνει για το σπίτι του, για τον εαυτό του. Το να με πάρει κάποιος ή να πάρει κάποιον ειδικό να το κάνει, δεν συμφέρει. Σίγουρα καλύτερα να βάλει μια ταπετσαρία γιατί είναι έργο τέχνης ο τοίχος. Και πρέπει να αποφασιστεί ότι θα γίνει αυτό και τελειώνουμε εκεί. Το αμέσως επόμενο είναι ότι ήταν να ξυθεί. Δεν ξύνεται εύκολα ο τοίχος, άρα πρέπει να μπει η γεψουσανίδα πάλι πάνω από αυτό, είναι να μπει καμιά πέτρα. Η μερό που θέλει να γίνει διαδικτυακά, αυτό εννοείται. Έχουμε μια άνθρωπη πάρα πολύ με αυτό που βλέπουμε. Χαίρομαι, παιδιά. Και εγώ συγκλονίστηκα, επειδή τα αγαπάω πάρα πολύ το τυρκουάζ και ήθελα ένα σπίτι για να κάνω το πείραμά μου στο τυρκουάζ. Βρέθηκα και καλή μου φίλη εδώ. Και ορίστε το τυρκουάζ που έπιασε τόπο, Φώτη. Η Δόνα, η Καλογεράκη, λέει ότι δεν έχει δει ωραιότερο τοίχο. Αυτό που ρώτησε όμως αν συμφέρει, είχε να κάνει με τα χρώματα. Τα χρώματα αυτά συμφέρουν. Πιστέψτε με, παιδιά, ότι η ίδια τιμή που θα πάτε να πάρετε ένα πεντόκυλο για να βάψετε ένα απλό τοίχο, η ίδια τιμή σας βγαίνουν και με τα ακριλικά. Και πιστέψτε με, η μαγεία του ακριλικού είναι αυτή. Γίνεται βελούδινη επιφάνεια. Βελούδινη και δουλεύετε υπέροχα. Θέλουμε να ξαναπούμε ακόμα μία φορά τα χρώματα και επίσης ένας, ο πρόδρομος ο Γρηγοριάτης ρωτάει αν μπορείς να βάλεις σκόνες που είναι φθηνότερες με πρώτη ύλη πλαστικού. Βεβαίως μπορείτε να το κάνετε και αυτό και επίσης. Πολύ ποσότητα θέλει τη σκόνη. Σίγουρα χρειάζεται παραπάνω, αλλά νομίζω οι αγιογράφοι και όσοι ασχολούνται με τις σκόνες αγιογραφίας και πρώτη ύλη κατέχουν. Σίγουρα οι χρωστικές παίζουν από σκόνη με σκόνη, σίγουρα η περιεκτικότητα σε πρώτη ύλη και νερό. Πάλι θα το καταλάβετε εσείς το πόσο καλλιπτικά είναι για τον τοίχο σας. Πες μου. Ακόμα μια φίλη μας, η Λίτσα Ισγομαλά, μας λέει ότι θέλει να γίνει όντως ένα διαδικτυακό μάθημα με την τεχνική αυτή για τον τοίχο. Να το κάνεις, φαντάζομαι, ξέρεις. Ναι, σίγουρα θα γίνει και διαδικτυακό, αλλά τώρα λόγω που ανήκει ο καιρός, θα πάμε στη λέσχη μας, έξω στα τραπέζια μας, θα γίνει ένα σεμινάριο. Εκεί, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν και είναι κοντά στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, θα μπορέσουν κάλλιστα, θα βγει η ανακοίνωση. Επίσης, αυτό που ήθελα να ανακοινώσω είναι ότι με το που ανοίγουμε από τις 18 Μαΐου και μετά, το πρώτο σεμινάριο που θα γίνει η Άνοιξη, θα ανακοινωθεί, το πρώτο σεμινάριο σε ανοιχτό χώρο που θα γίνει είναι η Άνοιξη. Οι περισσότεροι την ξέρουν. Είναι η κοπέλα με τα λουλούδια και το φόρεμα που φαίνεται από την πλάτη. Να προχωρήσουμε. Θέλετε κάτι να με ρωτήσετε άλλο, παιδιά? Φώτη. Δεν θέλουν, όλοι έχουν ενθουσιαστεί με τα χρώματα, με την τεχνική. Αγαπάνε πάρα πολύ το τυρκουάζ από ό,τι βλέπω. Δείχνω ξανά άλλη μια φορά την ελιά. Και δέστε το τώρα την αντίθεση που έχει στον τοίχο εδώ. Όχι, δεν το κερδίσετε εσείς. Δέστε το. Τι ωραίο που βγαίνει και με το τυρκουάζ. Εντάξει το. Είναι υπέροχο όμως. Η Άτζελα Ιατρού λέει, για Αθήνα το σκέφτεσαι? Για Αθήνα από Σεπτέμβρη, παιδιά, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πότε θα μας επιτρέψουν να μετακινηθούμε. Θα το δούμε βέβαια. Η Σίση η Σεϊταρίδου μας ρωτάει πού κάνετε τα σεμινάρια. Θα ανακοινωθούν όλα προς το παρόν. Τώρα που θα ανοίξουμε και επειδή χρειάζεται ανοιχτός χώρος για να λειτουργήσουμε, στα Λαγινά Θεσσαλονίκη, στη Λέσχη Τέχνη Βόρεια Ελλάδος, έξω στην αυλή μας, στη μεγάλη αυλή μας, που θα λειτουργήσει και το καφέ μας, θα τα λέμε από εκεί.
Κατερίνα Αναστασιάδου, θα ενημερωθείτε παιδιά όλοι. Χρυσούλα Θαλασσινού, τι τέλειο. Εντάξει, όλοι, όλοι πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί με το χρώμα. Δείξε εσύ το έργο να βρω εγώ το κόκκινο. Δείχνε εσύ Γιώργο, εσύ μην αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να βάλω κόκκινο, θα βάλω πρωτού. Τυρκουάζ κορδέλα θέλει όλα η Ιταλίου. Τυρκουάζ κορδέλα, παιδιά, ήδη βάλαμε το τυρκουάζ το τέτοιο. Θα βάλω ένα μπορντό ματζεντή. Μαγικό. Είναι μαγικό. Μαγικό. Κοιτάξτε λίγο. Βάζω το χρώμα μου στη σπάτουλα. Κόβω τη σπάτουλά μου και πηγαίνω ακριβώς εδώ. Βάζω λίγο για να βρω το κέντρο μου και απλά ακουμπάω ελάχιστα. Ελάχιστα. Ρητάκι κούκι, που είναι η αυλή σας. Παιδιά, μπείτε. Λέσχη τέχνης Βορείου Ελλάδος και θα βρείτε τα πάντα. Ό,τι θέλετε θα υπάρχει εκεί πέρα. Ελάχιστα. Η Ελλάδα μας λέει ότι είναι τέλειο. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι τέλειο. Η την κορδέλα. Παιδιά, όποιος το κερδίσει, μετά μπορεί να βάλει ό,τι κορδέλα θέλει. Ναι, είναι υπέροχο. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και το χρυσό μας. Και εμείς, Κατερίνα, και ανυπομονούμε πολύ να τα πούμε στην αυλή μας. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε και την κορδέλα, Γιώργο. Έλα από εδώ. Να κάνουμε και την κορδέλα μας. Κατερίνα, τι θες τώρα, πορτοκαλί χρώμα ή πορτοκάλι? Δεν έχεις βάλει τόνο. Λοιπόν, να δέσουμε λίγο εδώ που υπάρχει η κορδέλα μας. Την κορδέλα. Και ας πάμε. Κριστίν Τσάβ λέει στον speaker να σου πει ότι σε περιμένει, ξέρεις εσύ. Χριστίνα μου. Λοιπόν... Η Σύση Σεϊταρίδου μας λέει να κανονίσουμε για Αθήνα, να μιλήσουμε με την ομάδα. Μπορείτε να μου στείλετε, παιδιά, στο Messenger στη σελίδα μου ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, είμαι ανοιχτός. Και ειδικά από αύριο που δόξα τω Θεώ ανοίγουμε. Δόξα τω Θεώ. Πάμε να βάλουμε χρυσό. Παιδιά, μην ξεχνάτε, κοινοποιούμε. Τελειώνουμε. Εννοείται. Με ρόπι, χωρίς χρυσό δεν πάμε πουθενά. Πορτοκαλί, Κατερίνα. Λοιπόν, λίγο κατά εκεί τώρα για να βάλω εγώ το χρυσό μου. Ακουμπάω λίγο στην κορδέλα μου, ελάχιστα, και τραβάω εδώ μέσα. Λέει η Έμιλη. Έλα μου. Η Έμιλη μας λέει έρωτας απλά. Το ενσωματώνω με το πινέλο μου. Το έκανα έτσι λίγο για να... γιατί είναι φρέσκο ακόμα, θα γίνει ροζ σε λίγο το χρυσό. Καλησπέρα στην Καλαμάτα, μας έστειλε καλησπέρα στην Ευγενία, η Γαϊτανάρου. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε και μερικά φύλλα χρυσά. Να φωτίσουμε κάποια, το βλέπετε. Κάποια από αυτά. Να βάλουμε και το φως της ελιάς. Των καρπών της ελιάς. Τέλεια. Φαίνεται πολύ ωραίο το χρυσό, δεν ξέρω τώρα στην κάμερα αν φαίνεται το εγώ. Φαίνεται. Η Χρυσούλα η Θαλασσινού μας λέει ότι έχει κοινοποιήσει και σε έναν ξάδερφο που έχει να του μιλήσει χρόνια, λέει. Τι άλλο. Ευκαιρία να ξαναμιλήσουν τα ξαδέρφια. Νομίζω είναι πολύ ωραίο. Εξαιρετικό μας λέει η Κατερίνα. Δες το λίγο από εδώ. Δες το λίγο από εδώ. Θα το δω. Α, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Να βάλω λίγο φως στην ελιά. Εδώ. Με το χρυσό μου. Το χρυσό μου λέει να βάλει φως. Εδώ. Λίγο να γυαλίσει ο καρπός. Θα βάλω και μερικούς χρυσούς σκέτους καρπούς. Το χρώμα της κορδέλας μας ρωτάει η Ελένη Μπαζιώτου. Είναι ματζέντα. Η του λέει και σόγλου, και σόγλου να τις πούμε, να μην ξεχάσουμε, να πούμε τα χρώματα. Τώρα, του τυρκουάζ τείχου, να τα υπενθυμίσουμε πάλι. Κρήτη θα πάει, στο νησί της ελιάς μας λέει η Στέλλα η Παπαδάκη. Παιδιά, αμήν.
Αμήν. Στέλνε να μας καλέσει να στο φέρουμε. Ευκαιρία κιόλας. Έχεις όμως πινέλο. Έχω πινέλο. Θα υπογράψουμε πινέλο σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω πώς κοντού. Μισό λεπτό να δω. Η Ευγενία Ελυθριώτου μας λέει ότι είναι υπέροχο, καθώς επίσης και ο Δημήτρης και η Λένα. Αν τα κουβαλάω, δεν έτυχε σήμερα. Και το τείχο θα το υπογράψω με το πινέλο. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να ολοκληρώσω το, τα σταποτήρι, Εδώ. χρώμα, γύρω-γύρω. Βάζω λίγη όχρα, ό,τι έχω εδώ πάνω. Τέλεια. Καφέ βαντάει. Η Σοφία Στεράκη μας ρωτάει ποιο νούμερο ματζέντα είναι. Μισό λεπτό, παιδιά, συγγνώμη, και γαλάκι. Θα πούμε τα χρώματα όλα στο τέλος. Λοιπόν, θέλετε τα χρώματα όλα. 567 της Άμστερνταμ, είναι η κορδέλα. Καφέ βαντάει και εντάξει, τα ξέρετε όλα. 403. 408, αυτό δεν χρειάζεται πολύ, το 661, το ξέρετε όλοι. Είναι το 623. Είναι το 710. Είναι το 290, είναι το όρο, είναι το μαύρο, 702, έχει τα πάντα. Πάμε να βάψουμε το γύρω γύρω μας, παίρνω διάφορα χρώματα εδώ. Η Γιώτα είναι Καλαντερίδου μας λέει ότι μοιάζει να είναι σε σκευρωμένο ξύλο, η Γιώτα είναι υπέροχο και αν το δεις από κοντά είναι φανταστικό. Σκούρα, ανοιχτά, προσέξτε λίγο, θα κατεβώ και μπροστά μέσα λίγο. Εδώ. Είναι υπέροχο, λέει, ταιριάζει στο σπίτι της, στη Βέρεια, αλλά πιο πολύ όμως στο σπίτι, στο Ζόλινγκ και στη Γερμανία. Το κάνω γύρω-γύρω, παιδιά, είναι έτοιμο για αυτόν που θα το πάρει. Επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει, λέει, ήταν ήμουνα σήμερα πάρα πολύ χαρούμενος, γι' αυτό, επειδή αύριο βγαίνουμε επιτέλους. Επιτέλους. Τι είπες, μπράβο, το όχι, σου λέει η Μαρία Μιλωνά Τσαρούκα. Your work is fantastic, λέει Dear Chris, η Μάρτζη Λαζάρ. Γεια σου Μάρτζη, καλά Μάρτζη. Τρασιούτη λέει ότι επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει ακόμα εκτός νομού λόγω του καραντίνας, γι' αυτό λέει το έργο θα πάει στο πανόραμα. Βέβαια αύριο βγαίνουμε από αυτό το πράγμα, θα δούμε Μάρια, μπορεί να είσαι τυχερή. Και να στο φέρουμε κιόλας. Είσαι φοβερός βρε φίλε, άπεκτος, λέει Κριστίν Τσαφ. Μήπως πάμε να φάμε κιόλας στο πανόραμα. Κάνε τριγωνάκι που το αμφιβήσαμε. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, σε λέει ο άλλος. Λοιπόν, βάφουμε και τα γύρω-γύρω, παιδιά. Τέλεια. Πιστεύω σήμερα να μην σας έκοψα από τον κύριο Τσιόδρα, γιατί κάθε φορά μου λέτε ότι βλέπετε τον κύριο Τσιόδρα. Λοιπόν, να σας άρεσε το εργάκι μας. Θα υπογράψω σήμερα με πινελάκι, γιατί χαμός γίνεται εδώ μέσα, κοντούρ δεν μπορώ να βρω. Κοιτάξτε το άλλη μία φορά το έργο μας. Κάτι να μην καλώσω τα γυαλιά. Λοιπόν, κοιτάξτε το. Πάει και με το τοίχο, μας περιμένει η Μαρία Μπραζιούτη. Ήρθε. Δεν το βάζω το τοίχο. Δεν είναι στεγνό ακόμα. Λουιζιάννα Μαυσούτ. Λοιπόν. Δαχτυλάκι λέει. Σας άρεσε παιδιά το έργο σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε το μάθημα. Το θέλει στο φάλιρο η Μαρία Ιατρού. Τώρα, φόντο μπορείτε να κάνετε ό,τι κουστάρετε εσείς. Πορτοκαλί, κόκκινο, τυρκουάζ, όμπρες, ιβουάρ, λευκά, ό,τι κουστάρετε εσείς. Οπουδήποτε μπαίνει, σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο για το κλαδί της ελιάς. Πες μου Φώτη. Η Χρυσούλα η Θαλασσινού ρωτάει ποιος Τσιόδρας λέει υποκλίνεται και ένας φίλος μας ρωτάει, μια φίλη μας μάλλον, αν τα χρώματα ξεβάφουν, γιατί χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα ακριλικά. Όχι. Ναι, δεν ξεβάφουν τα χρώματα. Δεν ξεβάφουν τα ακριλικά, παιδιά. Το βλέπετε. Ό,τι γίνει, μένει επάνω. Όσα πλησίματα και να γίνουν, εδώ πάνω. Πάνω. Άρα λοιπόν, δεν έχω παρά μόνο να έρθω εκεί κοντά σας να υπογράψω το έργο. Πάμε. Λόρα Καραμολέκου, μπράβο, πολύ όμορφο η Γεωργία. Η Πουλίδα. Υπέροχο έργο, τέλειο, υπέροχο, υπέροχο. Υπογράφω λοιπόν. Η Κριστίν Τσάβη έχει τρελαθεί και το θέλει σαν τρελή, Ελένα, όμως, δηλαδή το τονίζει. Κοινοποιούμε, παιδιά. Το μακρέν. Παιδιά, κοινοποιείτε όλοι, τελειώνει το, τέλειωσε το έργο.
Άιντε και το τελευταίο έργο των... Αφροδίτη Κουμπιτζή, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα. Μου τις καλησπέρες μας, δεν ξέρω τι γράφεις. Τι λέει η Αφροδίτη? Δεν ξέρεις ούτε εσύ να το διαβάσεις. Είναι σε μία γλώσσα άλλη, δεν ξέρω. Για να δω. Α, βγάλε τα ρώσικα, βάλε τα ελληνικά. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Συγχαρητήρια πρώτος από Σέρες, Μαρία Μιλωνάτσα Ρούχα. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα παιδιά. Μαρία Μαράκη Λιάδη, πολλά πολλά μπράβο. Τούλα και Σόγλου, πάρα πολύ ωραίο. Καλησπέρες από την Άρα την Παπαδοπούλου. Εύη Καράκα, καταπληκτικό και σε ευχαριστεί. Να είστε καλά παιδιά. Εμιλία Σφακιανού. Από σου, Κρήτη, παιδιά. Είναι φανταστικός. Καλησπέρα στην Κρήτη. Λοιπόν, παιδάκια, εύχομαι να σας κρατήσαμε υπέροχη συντροφιά. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα σας. Να περάσετε υπέροχα. Ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Καλή λευτεριά. Έτσι, σε όλους μας τους πολιορκημένους, ελεύθερους πολιορκημένους. Καλή λευτεριά. Καλή επάνωδο στις εργασίες μας. Σιγά σιγά βέβαια. Καλή προσοχή. Καλά μυαλά τώρα που θα βγούμε έξω. Καλή εβδομάδα, πόσες ευχές πια και χρόνια πολλά, δεν ξέρω αν γιορτάζει κανένας, γιορτάζει κανένας σήμερα. Σήμερα όχι. Των μυροφόρων είναι όλες οι μυροφόρες. Ναι, και έτσι δηλαδή. Πες μου, Φώτη. Ένα υπέροχο μήνυμα από τη Ρίτα. Λέει φιλιά από το Ζόλιγκεν στη Γερμανία, θα το δει λέει η Μέρκελ και θα πάθει πλάκα. Λοιπόν, κλαδί Ελιάς, λοιπόν, Στεφάνη Ελιάς, για όλους εμάς που βγήκαμε αλόβητοι από όλη αυτή την κατάσταση δυνατή και θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Ελιά Ελλήνων έβλημα λοιπόν που μπαίνει του καθενός στο σπίτι. Χρόνια καλά Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους, ένα Χριστός Ανέστη σε όλους από καρδιάς. Καλή συνάντηση την επόμενη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά. Φώτη, εσύ διάβασε τα μηνύματα που έχεις. Η Κατερίνη Αναστασιάδου μας λέει ότι έχει γενέθλια, να τα εγκατοστήσεις Κατερίνη. Κοινοποίησε λοιπόν. Έγραψε στα ρώσικα η Αφροδίτη ότι είναι τέλειο. Η Τούλα και Σόβλου μας λέει ότι θέλει τον τοίχο.